Επιστρέψαμε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη είναι πάντα δίπλα μου. Ο κύριος Χρήστος Χριστίδης, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, μας κάνει πολύ μεγάλη χάρη και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, διότι είναι και σε μια δύσκολη κατάσταση λόγω υγείας, αλλά είναι πολύ πολύτιμη η προσφορά του στην αντιμετώπιση των όσων έγιναν σήμερα στην Ελλάδα. Κύριε Χριστίδη, σας ευχόμαστε περαστικά σύντομα. Πείτε μας όποτε χρειαστείτε, όποτε κρίνετε, όποτε αισθανθείτε ότι πρέπει να αποχωρήσετε, αμέσως μας το λέτε και σας καληνυχτίζουμε. Μην έχετε καμία έτσι προσπάθεια να παραμείνετε ενώ δεν αντέχετε. Κύριε Βλάχο, κύριε Γαλάνη και αγαπητοί τηλεθεατές και σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται και εργάζονται εκεί, οι αξιωματικοί δεν εγκαταλείπουν. Μένουν μέχρι το τέλος, πίνουν μια γουλιά νερό και συνεχίζουν. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα και αυτό το απευθύνω πρώτα-πρώτα στον κύριο Ερντογάν. Να μην νομίζει ότι έκανε στρατό της προκοπής. Τους έχουμε, χαλαρά. Αυτό είναι το πρώτο και να το ακούει ο ελληνικός λαός. Το δεύτερο, θα ήθελα να σταθώ σε ένα ζήτημα σχετικά με το Χάλκι Γιόκ, το οποίο ανέφερε ο κ. Ερντογάν σήμερα. Δεν γνωρίζω αν έχει αντιμετωπίσει το θέμα με ζήτημα διπλωματικών διαβατηρίων στους εκεί επισκόπους μας, οι οποίοι σχετίζονται με το Πατριαρχείο. Όμως η νομοθεσία είναι σαφέστατη και λέει ότι για να γίνει κάποιος οικουμενικός πατριάρχης πρέπει να έχει πλήρως τα δικαιώματα Τούρκου πολίτη. Και γι' αυτό βλέπαμε στο παρελθόν διάφορους οικουμενικούς πατριώτες να έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους στον τουρκικό στρατό. Γιατί στην Τουρκία δεν μπορείς να πάρεις υπηκότητα αν δεν υπηρετήσεις το στρατό. Παίρνεις μόνο, μάλλον δεν μπορείς να πάρεις ηθαγένεια, πρέπει να παίρνεις μόνο υπηκότητα σε αντίθεση με το ελληνικό σύνταγμα που έχει συγκεράσει την έννοια ηθαγένειας και υπηκότητας. Στην Τουρκία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Διαβατήρια δίνουν, ηθαγένεια δεν δίνουν. Άλλο γιατί ηθαγένεια ούτε δίνεται ούτε παίρνεται εκ της ονομασίας της και μόνο. Υφής και γένος. Διαβατήρια δίνουν. Δεν ξέρω πόσο θα λυθεί αυτό το θέμα στο μέλλον, γιατί όπως ξέρει η Τουρκία δεν σχεδιάζει σε βάθος πενταετίας, αλλά σε βάθος πεντηκονταετίας. Ως εκ τούτου ό,τι λέμε σήμερα θα το βρούμε 50 χρόνια μπροστά μας. Και κάτι ακόμα σχετικά με την Αγία Σοφιά, την οποία πραγματικά ο κ. Ερντογάν την έχει πετάξει στον κάθο των Αχρήστων και η UNESCO θα έπρεπε να έχει παρέμβει νωρίτερα ή δεν θα έπρεπε κτλ. Θα έλεγα ότι η UNESCO, αλλά και κάποια άλλα διεθνή φόρα, καλό θα είναι να εκπαιδευτούν καλύτερα στη ρήψη κλασέρ και στην εκτόξευση συνδετήρα. Μόνο με αυτά τραυματίζουν τον Ερντογάν ή τον κάθε Ερντογάν. Όταν ανακηρύσουμε ένα μνημείο παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, στέλνουμε δύο μεραρχεί και ανώκρανου και το φυλάνε γύρω-γύρω. Βεβαίω, θα μου πείτε, είναι δυνατόν να μπαίνει στην κυριαρχία ενό κράτου και να το κάνει. Μα τότε τι το ανακηρύσει μνημείο. Για να το φυλάξει πώ. Αυτά τα ψευδεπίγραφα ανακοινώσεων και διπλωματικών ρήσεων δημιουργεί στον κόσμο μία ψευδέστηση ότι τα πράγματα είναι τακτοποιημένα. Δεν είναι. Δεν είναι, διότι από κάτω σοβεί ένα υπόβαθρο κινδύνων στα οποία ο κόσμος, επειδή δεν του αρέσουν τα δύσκολα και επειδή δεν θέλει να είναι σε διαρκή συνέγερση, διότι αυτό επηρεάζει την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, χίλιες δυο παράγοντες, προτιμά να ζει υπό το καθεστώς μιας, αν θέλετε, ενός νιρβάνα και με αντίστοιχες πολιτικές δηλώσεις, προκειμένου από κάτω να γίνεται όλη η δουλειά. Και κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε και δυστυχώς τα θέματα θα είναι μεγάλα, διότι έτσι έγινε με την Κύπρο. Σας θυμίζω ότι μέσα σε 28 μέρες χάθηκε το 33% του νησιού. Ήμασταν σε εκεχηρία όταν έγινε ο Ατήλας 2. Εκεχηρία είχαμε κηρύξει. Είχε έρθει ο Καραμαλής που έμεινε στην Ελλάδα και ήμασταν σε εκεχηρία. Και 14 Αυγούστου επανεπιτέθηκαν οι Τούρκοι και δημιούργησαν αυτό. 6% πήγαν στο 33%. Δηλαδή αυτό δεν μας προβληματίζει 50 χρόνια πριν. Είναι 50 χρόνια. Δεν έχουν μέσα, αυτό μας λέτε. Δεν έχουν μέσα. Ναι. Υπάρχουν να κάνουν άνθρωποι που ζουν, οι οποίοι πίστευαν ότι το θέμα μπορεί και να λήξει. Και δεν έληξε. Πήγαν 35%. Πήγαν άλλο από το μισό νησί σχεδόν. Σε μια νύχτα. Ενώ ήταν σε εκεχηρία, προσέξτε, σας το λέω. Ήταν σε εκεχηρία. Είχαν πάει για συνομιλίες. Ναι, ναι. Σε ομιλίες, βέβαια. Θυμάστε. Κύριε Βλάχο, είστε παλιός. Θα θυμάστε πολύ καλά. Δηλαδή, και έγινε τότε, εκείνο το βράδυ. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το οποίο ευκολόπιστα θέλουμε να διακηρύξουμε ως μια θετική στάση, η οποία μπορεί και να είναι. Σε πόσο της εκατό, μισό της χιλίης, να το δεχτώ. Είναι πολλά τα 999,5 χιλιοστά που υπολείπονται ακόμα για να υπάρχει θετική πλευρά από την Τουρκία.
Απάντως, κύριε Χριστίδη, μου έκανε εμένα, μου έχει κάνει εντύπωση μεγάλη. Που είδα τον Πρωθυπουργό μας, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, έτσι. Είτε τον ψηφίζουμε είτε όχι, είναι ο Πρωθυπουργός Ελλάδος, είναι ο Πρωθυπουργός ο δικός μας. Και τον υποστηρίζουμε στα εθνικά θέματα πάντα όπως να δίνει συνέντευξη για τα, για τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά δεν τον έχω δει να δίνει μία συνέντευξη σε διεθνή μέσα για την ιστορία της Αγίας Σοφίας που την έκανε τζαμί ο Ερντογάν. Μα είναι λογικό όταν μιλάμε για το κτήμα του αλλουνού. Είναι πιο εύκολη η εξωτερική πολιτική διαβλάχου. Όταν μιλάμε για το κτήμα το δικό μας, είναι δύσκολη η εξωτερική πολιτική. Βλέπετε ότι ο Ερντογάν πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχει καταφέρει, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε δυσμενές συγκυριακό διεθνές κλίμα αυτή τη στιγμή οι απόψεις του, καταφέρνει παρά το γεγονός αυτό, είτε λόγω του όγκου του, είτε λόγω της στρατηγικής σημασίας της χώρας του, είτε δεν μπορώ να. Είναι πολλοί άλλοι παράγοντες για την οικονομία του χρόνου, δεν τους αναφέρω. Έχει καταφέρει εκεί που τους βρίζει, εκεί να τους αγκαλιάζει, εκεί να τους ξαναβρίζει και εκεί πάλι να τους ξαναγκαλιάζει. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι μια τέχνη του κ. Ερντογάν και γι' αυτό και είναι τόσα χρόνια ο διαφυσβήτητος ηγέτης της Τουρκίας. Σας λέω, εσείς το είπατε ότι πάμε από το Μητσοτάκης Γιώκ στο Γιάσου Κυριάκου. Είναι πέντε πιθαμές δρόμους. Μητσοτάκης Γιώκ, Γιάσου Κυριάκου. Δηλαδή στις παρέες μας θα το λέγαμε μπιφτέκα, που το λένε και οι νεολαίοι, γυρίζει την μπιφτέκα όποτε θέλει, ανάλογα πώς το βλέπει. Κύριε Βλάχο, αν με επιτρέπετε εδώ. Βεβαίως, πάντα. Αλίμονο. Στους δύο. Πάντως δεν ξέρω πόσο τυχαίο είναι αυτό που θα σας πω. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα βρεθεί στη Χάγη. Προγραμματισμένη μένει συνάντηση. Θα έχει βέβαια και εκεί με τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, τον κύριο Ρούτε. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό. Και ποιος άλλος κάνει ταξίδι αύριο? Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Φιντάν που ήταν εδώ, που πάει? Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Είναι σαν να στείλει κάθε πλευρά παιδιά, να στείλει τους δικούς τους. Δεν βλέπετε, εμείς είμαστε αδέρφια με τους Έλληνες. Δώστε μας τα F-16. Τι κρατάτε τα F-16 και μας λέτε όταν τα χρησιμοποιήσουμε, μας τα δώσετε εναντίον της Ελλάδας, όπως έλεγε Μενέντες. Εμείς είμαστε αδέρφια. Ο Μενέντες έχει φύγει από το κάδρο, έτσι. Ναι, εντάξει. Αυτό το σου λέω όμως. Αυτό ήταν το επιχείρημα του Μενέντες. Ότι άμα εξοπλίσουμε τον Ερντογάν, ναι. θα τα στραφεί εναντίον της Ελλάδος. Τώρα αυτό αποδυναμώνεται με τη σημερινή εμφάνιση του Ερντογάν και του κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ είμαστε αδέρφια. Κολλητοί. Γίναμε κολλητοί. Θα μοιράσουμε και το Αιγαίο. Θα μοιράσουμε το Αιγαίο. Ο κ. Ερντογάν πάει στο Κουβέιτ, ο Υπουργός Εξωτερικών του πάει στις ΗΠΑ και ο δικός μας πάει στη Χάγη. Okay. Είναι μια διπλωματική κίνηση, η οποία, κυρία Γαλάνη, μπορεί να έχει την σημασία της ή τη σημασιολογία της. Είναι όμως ερμηνευτική. Είναι εικασία. Και με εικασίες βεβαίως μπορούμε να λέμε πολλά. Η αλήθεια είναι όμως ότι επί του πρακτέου είναι ότι υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων μπροστά στους δημοσιογράφους των δύο ηγετών. Ο κ. Μητσοτάκης πολύ σωστά του είπε ότι εγώ δεν συζητάω τίποτα άλλο παρά μόνο αυτά. Χωρίς να του πει για ποια δεν συζητάει. Ο κ. Ερντογάν είπε ότι εγώ συζητάω για όλα. Θεωρείτε ότι ήταν αυτονόητο που είπε. Ναι. Η μόνη μας διαφορά είναι αυτή. Αυτός λέω. Επί των αυτονόητων δημιουργείται η διπλωματική επεξεργασία ναι. και η πολιτική εικασία. Έτσι. Πώς το είπατε αυτό, ο κ. Μητσοτάκης είπε συζητάμε μόνο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Και ΑΟΣ. Και δεν είπε γιατί δεν συζητάμε. Γιατί την δεν ίδια συζητά. Ώρα, όχι μια λέξη μόνο, την ίδια ώρα ο κ. Ερντογάν που πήρε το λόγο μετά τον κ. Μητσοτάκη, τι είπε? Ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να μην επιληθεί και έχουμε την ίδια αντίληψη γι' αυτό με τον κύριο Μητσοτάκη. Και εγώ ρωτώ, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορεί παρά να επιληθεί με κάποιο τρόπο που έχει την ίδια αντίληψη ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν μας το είπανε. Κοιτάξτε, προφανώς ο κύριος Ερντογάν εννοεί ότι την ΑΟΣ του τη θέλει μέχρι τη Ζάκυνθο. Εμείς τη θέλουμε λίγο πιο μέσα, μέχρι την Εύβοια, ας πούμε. Οπότε κάπου εκεί θα γίνει το παζάρι. Μα δεν ακούσατε τι είπε? Θέλουμε το Αιγαίο, θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Λες και του ανήκει ακριβώς. το Αιγαίο. Ακριβώς. Τι κάνει, δηλαδή το λέει, παιδιά, έλατε, δικό μας είναι το χωράφι να το οργώσουμε μαζί, μεταξύ μας. Ακριβώς.
Είναι σαν να λέμε τις διεκδικητικές αγωγές που έκαναν μεταξύ τους κάποιοι που κλέβανε χωράφια. Τότε ένα αγωγή σε έναν άλλον για το ότι είναι δικό του, πηγαίναν στα δικαστήρια. Το δικαστήριο προφανώς κατοχύρωνε σε αυτόν που έκανε την αγωγή, γιατί δεν υπήρχε αντίπαλη ανταγωγή από τον άλλον. Αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί τίτλο κυριότητας. 50 χρόνια μετά αποδεικνύονταν ότι αυτό ήταν δημόσιο κτήμα και δεν ανήκε σε κανένα από τους δύο. Αυτό είναι εφιολόγητο, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή έχει συμβεί στα ελληνικά δικαστήρια. Ο κύριος Ερντογάν πάντα παίζει αυτό το παιχνίδι. Τα θέλω όλα, τα συζητάω όλα. Δεν κάνω πίσω σε τίποτε και περιμένω τι θα μου πείτε εσείς. Του λέμε εμείς κάτι, ό,τι και να του λέμε, γιατί έχουμε ανάγκη, κύριε Βλάχο, να διατηρήσουμε το πνεύμα ηρεμίας, ανάπτυξης και ευημερίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτός δεν έχει τέτοια ανάγκη στο εσωτερικό. Δεν τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος που ζει στα 250 χιλιόμετρα από τις ακτές. Ο κ. Ερντογάν έχει πολύ ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται σε κατάσταση ανορθογραφίας ακόμη. Έχει πολύ μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ούτε καν γνωρίζει τι κάνει ο κ. Ερντογάν και ούτε αν έχει ανάγκη ενημερώσεις. Είναι πολύ χαμηλό το βιωτικό, το μορφωτικό και το κοινωνικό επίπεδο στα βάθη της Τουρκίας. Εκεί που εκλέγεται κι άλλωστε. Εκεί που εκλέγεται. Από αυτούς εκλέγεται. Κύριε Χριστίδη, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί δεν θέλω να σας τυραννίσω άλλο. Σας εύχομαι περαστικά και σύντομα να είστε υγιείς για να έρθετε και στο στούντιο να τα πούμε, διότι θέλω ανθρώπους που έχουν διαφορετική προσέγγιση να ακούγεται η άποψή τους, παρά το γεγονός ότι κάποιοι συναδελφοί μου αυτό δεν το επιθυμούν και το φημώνουν συνειδητά. Σας εύχομαι περαστικά, κύριε Χριστίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βλάχο και κύριε Γαλάνη, και να σας πω, να σας ενημερώσω ότι αύριο η Ένωση Αποστάτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς βραβεύει στο Μεσολόγγι την κυρία Αθηνά Παπαχρήστου ως πρότυπο Ελληνίδας για αυτό το οποίο έκανε με το ασθενοφόρο, το οποίο δόρισε στο νοσοκομείο. Αυτό η Ένωση δεν το ξεχνάει. Θεωρείται ότι τέτοιες Ελληνίδες λείπουν. Η παραδοσιακή Ελληνίδα μάνα, η οποία μάνα, μητέρα, αδερφή, ξαδέρφη, φιλενάδα, λείπει και τη θεωρούμε πρότυπο και αυτό και τη βραβεύουμε στα γενικότερα πλαίσια της κοινωνικής μας παρέμβασης. Μία αγρότησα από το εστέρημά της χάρισε σε ένα νοσοκομείο της επαρχίας κάτι για να μπορέσει να λειτουργήσει και έχουμε εδώ μεγαλοεπιχειρηματίες λάθρεμπόρους που βγάζουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και δεν κάνουν τίποτα βλέποντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας να καταραίει. Αυτή είναι η ντροπή της Ελλάδος. Και αυτή είναι και η ξεφτύλα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας από μια αγρότησα η οποία έχει μεγαλώσει όπως μεγάλωσαν οι δικές μας μάνες. Με ελληνική συνείδηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστίδη. Και χαιρετίσματα στον τόπο καταγωγής μου, κύριε Χριστίδη. Μια βόλτα και από το τολικό, αν περάσετε. Εγώ δεν θα πάω λόγω COVID. Άσεις δεν πάτε, ναι. Δεν θα μπορέσετε, σωστά. Έστω νοερά, γιατί από εκεί καταγόμαστε κιόλας. Από εκεί είστε? Ο πατέρας μου από το τολικό. Α, ναι, μπράβο. Λοιπόν, καλό βράδυ, κύριε Χριστίδη. Yeah. Λοιπόν, κύριε Γαλάνη, τώρα θα σας κάνω συνέντευξη από εσάς. Πείτε μου τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, της ολιγόρης επίσκεψης του κυρίου Ερντογάν στην Αθήνα. Εντάξει, είχαμε και τα νόστιμα. Καταρχάς, βιαζόταν να έρθει. Βιαζόταν και να έρθει και να φύγει. Ναι. Γιατί δεν έκατσε και πολύ. Όχι, δεν βιάστηκε να φύγει, έμεινε και παραπάνω. Ναι, όντως, η επίσκεψη στην τουρκική πρεσβεία δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά πάνω κάτω δεν έκατσε και πολύ στη χώρα μας, ούτε διανυκτέρευση ούτε τίποτα. Είδαμε και την εντυπωσιακή συνοδεία με τις λιμουζίνες, τις Mercedes, θωρακισμένες. Τις κουβαλάει μαζί του, έτσι. Τις κουβαλάει μαζί του πάντα. Ο στόλος αυτός είναι τελευταία ανανέωση και του 2017, μαθαίνουμε, και είναι θωρακισμένες από τα πάντα. Δηλαδή αντέχουν επιθέσεις και από όπλα και αντέχουν, δηλαδή μπορεί να τον πάνε παντού. Αγαπητός ηγέτης δηλαδή, έτσι. Θεωρεί ότι είναι αγαπητός ηγέτης. Τον ψήφισε ο τουρκικός λαός. Τι, αυτό ένας άνθρωπος που έχει ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα, αεροπλάνα και όλα αυτά. Κάτι φοβάται. Έξι. Κάτι δεν κάνει καλά και κάτι φοβάται. Υποψιάζομαι, έτσι είναι. Αυτό το ξέρω ο ίδιος. Πάντως, για πείτε μας λοιπόν τι άλλο έγινε. Γενικότερα ο βίος του είναι. Δεν μπορεί να τον πει κάποιος και λιτό. Έτσι, το γνωρίζετε κι εσείς. Είχαμε και το νόστιμο στιγμιότυπο εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Με τον δικό μας τον Πίνατ. Ναι, ναι. Και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με το σκύλο μας τον Πίνατ. Θα είδατε κιόλας. Στο Μαξίμου, ναι, στο με τον Πίνατ. Ναι, θα είδατε καταρχήν ότι. Στην εθιμοτυπία είναι ο σκύλος.
Είναι μέσα, συνέχεια. Να, αυτό λέω. Ναι. Είναι στην εθιμοτυπία, πηγαίνει και υποδέχεται τους ξένους ηγέτες. Κάποιους τους έχει υποδεχθεί έτσι με χαρά, κάποιους άλλους τελείως αδιάφορα. Έχει δάκωση κανένα, ναι. Μέχρι στιγμής όχι. Είναι συμπαθή. Είναι ποιον τόνο σκυλάκι. Σήμερα πάντως με τον κύριο Ερντογάν δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα. Είδαμε ότι είχε γυρίσει μάλιστα και την πλάτη. Πάντως μάθαμε ότι ερωτήθηκε. Επιτέλους και κάποιος που γύρισε την πλάτη στον Ερντογάν. Ήταν ο πίνατο αυτό. Το είδατε το πλάνο. Του γύρισε την πλάτη. Μας εκπροσωπεί. Και επίσης να πούμε ότι είχε ερωτηθεί ο κύριος Ερντογάν ότι αν έχει πρόβλημα με την παρουσία του πίνατ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Ερντογάν είπε όχι βέβαια, κανένα πρόβλημα με το σκυλάκι. Όσο για τον κύριο Γεραπετρίτη, επειδή έχει προκλήθηκε ένας μικρός άλλος με το στιγμιότυπο που βλέπουμε τον κύριο Ερντογάν να μπαίνει από τη μία πόρτα και λίγο πιο πίσω τον κύριο Γεραπετρίτη να σκύβει το κεφάλι. Για εξηγήστε μας τι ακριβώς έγινε. Περιγράφτε το, γιατί δεν το βλέπουμε. Ναι, δεν την έχουμε την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση κυκλοφόρησε όμως. Ήταν μια φωτογραφία συγκεκριμένη που στα social media έχει προκαλέσει χαμό και όχι μόνο. Στο προεδρικό Μέγαρο έγινε αυτό. Ακριβώς, ναι, όταν ο κύριος Ερντογάν έμπαινε από τα δεξιά. Φαίνεται, δηλαδή προπορεύεται στο βάθος. Έχει υποδεχτεί η κυρία Σακελαροπούλου τον κύριο Ερντογάν έξω στο σκαλοπάτι. Ναι, ναι, και μπαίνουν μέσα στην πόρτα για να γίνει η συνάντησή τους. Εκεί δεξιά λοιπόν. Εκεί στο στιγμιότυπο αυτό φαίνονται μόνο οι δυο τους. Δεν φαίνεται η κυρία Σακελαροπούλου πουθενά. Ναι. Εκεί δεξιά λοιπόν στέκει όρθιος. Ναι. Στέκει όρθιος λίγο πιο περισσότερο στο βάθος. Όρθιος και φαίνεται ότι το κεφάλι του σκύβει ελαφρώς προς τα κάτω. Έτσι, αυτό... Όχι ελαφρώς, λίγο παραπάνω. Υπόκληση, ήταν υπόκληση. Εντάξει, δεν έσκυψε και τελείως τη μέση, είπαμε. Εντάξει. Αλλά το κεφάλι σαφώς κοιτάει κάτω. Προκλήθηκε άλλος υπό την έννοια ναι, ότι. Τι κάνετε, ας πούμε, ναι, υποκλεινόμαστε στον Ερντογάν. Και μετά το χαμό που δημιουργήθηκε, κύριε Βλάχο, και οι συνεργάτες του κύριου Γεραπετρίδη, του Υπουργείου Εξωτερικών, έλαβαν δράση και απαντήσαν ουσιαστικά και ό,τι μας είπαν, κοιτάξτε να δείτε, σε καμία τέτοια περίπτωση δεν θα έκανε κάτι τέτοιο ο κύριος Γεραπετρίδη. Αυτό ήταν ως ένδειξη σεβασμού. Προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Προς το θεσμό. Προς το θεσμό. Και όχι προς το πρόσωπο. Προς κανένα πρόσωπο, αυτό ναι, ακριβώς. Προς το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας ναι. Και της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ακριβώς. Γιατί είναι το ίδιο επίπεδο. Λοιπόν, ακριβώς. Οπότε ναι, το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Μετά παρατράγουδα πολλά δεν υπήρχαν. Να ρωτήσω κάτι. Ξεροσφύρι την έβγαλε ο κύριος Ερντογάν. Γεύμα εργασίας, βέβαια. Γεύμα εργασίας. Και φάγανε. Και χαλβά φάγανε και καλαμαράκια φάγανε. Α, μάθαμε. Καλαμαράκι. Βεβαίως. Και ντολμαδάκια φάγανε. Από το Αιγαίο τα ντολμαδάκια. Τα καλαμαράκια. Ποιος ξέρει. Φρέσκα. Υποψιάζομαι ότι κάποιος του είπε αυτά τα καλαμαράκια που τρώτε είναι από το ελληνικό Αιγαίο. Ελπίζω να του το πάνε έτσι, δεν είναι ή όχι. Φαντάζομαι ελληνικό Αιγαίο του είπαν. Ε? Ελληνικό Αιγαίο του είπαν. Σίγουρα δεν νομίζω ότι του είπαν κάτι διαφορετικό. Γιατί... Τα έφαγε πάντως. Μήπως είπε ο Ερντογάν από το Αιγαίο μας είναι. Όχι. Μπορεί να είπε από τη θάλασσα που μοιραζόμαστε. Δεν το ξέρω. Από τη θάλασσά μας του ειρήνης και της συνεργασίας. Ενδεχομένως, ναι. Πάντως τα τίμησε. Μάθαμε ιδιαιτέρως. Γενικότερα διατήρηθηκε καλό κλίμα. Και αν εξαιρέσουμε δηλαδή εκεί με την τουρκική μειονότητα που υπήρχε αυτή η ανταπάντηση από τον Πρωθυπουργό, είδαμε μετά ότι το καλό κλίμα. Ναι, και στην τουρκική πρεσβεία υπήρχαν εκπρόσωποι της. Μειονότητα τη Θράκη. Ναι, ναι. Συναντήθηκε και με τον Τούρκο πρέσβη φυσικά και με εκπρόσωπο. Με συγχωρείτε, ήρθαν Έλληνες μουσουλμάνοι στην τουρκική πρεσβεία καλεσμένοι του Τούρκου Προέδρου και η Ελλάδα σφυρίζει αδιάφορα. Την ώρα που ο Ερντογάν επισήμως μιλάει για τουρκική μειονότητα. Δηλαδή, αν αυτό γινόταν στην Τουρκία, θα. Είχαν γυρίσει σπίτι τους αυτοί. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μα με συγχωρείτε. Εσάς δεν σας εντυπωσιάζει, κυρία Γαλάνη, αυτό. Πώς και προσκαλούνται Έλληνες μουσουλμάνοι μετά τη δήλωση επιμονή, σώνει και καλά, τουρκική μειονότητα του κύριου Ερντογάν. Αυτή είναι η πάγια θέση της Τουρκίας. Επανέλαβε για άλλη μια φορά. Ναι, εντάξει, πάγια θέση είναι. Αλλά είναι δυνατόν Έλληνες μουσουλμάνοι να προσκαλούνται στην τουρκική πρεσβεία να πηγαίνουν και εμείς να λέμε, α, εντάξει. Βλέπω, βέβαια, η τουρκική πρεσβεία θεωρείται τουρκικό έδαφος. Εφόσον θεωρείται τουρκικό έδαφος και γι' αυτό προφανώς του συνάντησε εκεί, τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρέσβης εκεί, συνάντησε να πούμε και Τούρκους επιχειρηματίες αντί να πάει στη Θράκη, προφανώς προτίμησε αυτήν την οδό, αφού είδαμε τελικά ότι δεν υπήρξε. Και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Στη Θράκη, βεβαίως. Και ο προπονητής του Παναθηναϊκού πήγε. Ναι. Εκεί ήταν λοιπόν και μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας. Σε κάθε περίπτωση εκεί παίζει στο έδαφος του, σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν αυτό.
Το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα, νομίζω, τι θα δούμε από τον κύριο Ερντογάν και αν εν τέλει θα τηρήσει τουλάχιστον τα της διακήρυξης, διότι είδαμε και τι μας είπε ο κύριος Αδαμίδης, δεν τον πολύ απασχολεί, είπε, η νομική ισχύ, όσο η αναφορά στο διεθνές δίκαιο, η οποία υπάρχει, κύριε Βλάχο. Να πούμε ότι αυτό τουλάχιστον είναι κάτι θετικό. Ο κύριος Αδαμίδης, πάντως ο κύριος Πολύκαρπος Αδαμίδης, σαν διεθνολόγος και ειδικός στα των διεθνών συμβάσεων και διεθνούς δικαίου, ήταν επιφυλακτικός, κρατούσε μικρό καλάθι, έτσι, ναι, το είδατε, βεβαίως, έτσι. Βεβαίως, όπως έχουμε ήδη, επειδή δηλαδή, μίλησα. Δεν υπήρχε το κλίμα το οποίο διαχετεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου, μεγάλη επιτυχία, φοβερή επιτυχία. Κάτσε να τα δούμε, είπε ο κύριος Αδαμίδης. Να τα δούμε. Να τα δούμε. Σίγουρα. Στην πράξη αυτό είναι το θέμα. Ότι το υπογράψαμε, το υπογράψαμε. Σαφώς οι κυβερνητικές πηγές είναι πολύ αισιόδοξες και θεωρούν ότι είναι μια καλή στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή πρόλαβα να μιλήσω και με 2-3 ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, μου είπανε ναι, εντάξει, ωραία η διακήρυξη. Να δούμε όμως αν ο Τούρκος Πρόεδρος δεν θα επανέλθει εν τέλει στη γνωστή του στρατηγική, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο στόχος του είναι πάντα το Καζάν-Καζάν. Είναι επιφυλακτική. Το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Και εμένα μου κάνει έτσι απορία. Εάν πραγματικά πηγαίνουμε σε μια κατάσταση φιλικής, αδελφικής, ήρεμης συμβίωσης Ελλάδος-Τουρκίας, γιατί δίνουμε τόσα πολλά λεφτά από το εστέρημα των Ελλήνων φορολογουμένων για να εξοπλιστούμε. Και γρήγορα, και πάρε και εκείνο, πάρε και το άλλο, προχώρα και το παρακάτω. Γιατί δεν έχουμε ανάγκη αυτά τα λεφτά και πρέπει να τα δώσουμε σε φρεγάτες, αεροπλάνα και όλα αυτά. Εντάξει, καλό ίσως είναι ο εξοπλισμός, γιατί πρέπει να, αν θέλει η ειρήνη, να προετοιμάζεσαι για πόλεμο, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Ή κάνω λάθος. Τι λέτε εσείς? Εντάξει, η γεωγραφική θέση της Ελλάδος είναι τέτοια, κύριε Βλάχο. Νομίζω που ο εξοπλισμός θεωρείται απαραίτητος, όχι μόνο λόγω της Τουρκίας. Συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Γαλάνη. Αλλά εγώ πρέπει να σας πω, τόσα χρόνια και σαν δημοσιογράφος, πάντα φώναζα για τους μιζαδόρους που έπαιρναν μίζες, και δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, έτσι. Δεν είναι μόνο στρατιωτικοί. Είναι δημοσιογράφοι, εκδότες, συνδικαλιστές, οι οποίοι παίρνανε μίζες προκειμένου να εξοντωθεί η παραγωγή της Ελλάδος στρατιωτικού υλικού, διότι η μίζα, όπως ξέρετε, κυρία Γαλάνη, είναι όταν αγοράζουμε από το εξωτερικό. Έτσι δεν είναι? Έχει αποδειχθεί αυτό στην πορεία. Και το λέω αυτό γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση πριν 2 μέρες, που βγήκε μια έρευνα, κυρία Γαλάνη, την είδατε, ναι, που λέει ότι το 83% των Ελλήνων έτσι, πάει 15 του μήνα και δεν έχει λεφτά να πληρώσει λογαριασμούς. Είναι τα στοιχεία της Eurostat που τα βλέπουμε εδώ. Ναι. Πάει 15 του μήνα, ναι, δυστυχώς, και δεν έχει λεφτά. Δυστυχώς. Και ακούω και διαβάζω ότι στις 22 Δεκεμβρίου, τώρα, θα δοθούν οι συντάξεις. Που σημαίνει το εξής, ότι όλοι θα πάρουν τα λεφτά 22 Δεκεμβρίου, ένα δώρο στο εγγόνι θα κάνουνε. Και η αλήθεια είναι, κύριε Βλάχο, μια που το λέτε. Μετά τι θα κάνουν, πώς θα ζήσουν το Γενάρη? Επειδή το λέτε Ιανουάριο. Τώρα, υπάρχει και καπέλο 10% για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος με τις ανατιμήσεις. Κύριε Γαλάνη, επειδή εγώ πάω και ψωνίζω. Θα είναι πολύ πιο τσουχτερό το τραπέζι. Κύριε Γαλάνη, επειδή εγώ πάω και ψωνίζω για πολλούς και διαφόρους λόγους, γιατί μου αρέσει να βρίσκομαι εκεί, να βλέπω και να ακούω. Πρέπει να σας πω ότι κάθε μέρα διαπιστώνω προϊόντα να αυξάνεται λίγο. Πιο πολύ, κάθε μέρα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση και θέλω να το μεταφέρω και σε εσάς, σε όσους μας βλέπετε. Κάθομαι στο παγκάκι συνήθως έξω από το σούπερ μάρκετ. Κάθομαι κανένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο και παρατηρώ. Ξέρετε τι παρατηρώ? Όσοι βγαίνουν από μέσα από το σούπερ μάρκετ λένε την ίδια φράση. Αλλά όλοι όμως κοιτάζουν την τσάντα που έχουν αγοράσει. Είναι δίπλα τους η γυναίκα τους, ο φίλος της, ο άντρας, και λένε, κοίταξε, δώσαμε 50 ευρώ και κοίταξε, δεν αγοράσαμε τίποτα. Αλλά είναι μια φράση κλισέ, τη λένε όλοι. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βγαίνει από το σούπερ μάρκετ και να μην λέει αυτό το πράγμα. Δώσαμε 50 ευρώ και κοίταξε, δεν πήραμε τίποτα.
Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί το βιώνουμε κι εμείς. Γιατί ψωνίζουμε όλοι και το ξέρουμε. Μπορεί να έφτασε στο 7,7 πληθωρισμό το Νοέμβριο, συγκριτικά με το 8,8 που ήταν του Οκτωβρίου. Αλλά και πάλι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και μετά τις γιορτές, που σίγουρα όλοι και με τα δώρα που θα μπουν στον ιδιωτικό τομέα, πάλι καλά που υπάρχουν και αυτά. Γιατί εμένα μου στέλνουν και τέτοια μηνύματα. Ότι αν δεν είχαμε και ένα δώρο, δεν το συζητάμε. Θα κάναμε μαύρα Χριστούγεννα, κύριε Βλάχο. Σίγουρα το ξέρετε κι εσείς. Θέμα είναι τι θα γίνει και με τα αυτά που γίνεται και με το ρεύμα τώρα. Θα το έχετε δυστυχώς. Δει. Με τα χρωματιστά τιμολόγια, άσπρα, κόκκινα. Καλά, και αυτό έχει. Δεν ξέρω αν εσείς. Τα έχει φτύσει τελείως. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε βγάλει άκρη. Ούτε εγώ. Γιατί εμείς ακόμα προσπαθούμε και με τους αρμόδιους μας συνεντεύξεις, αλλά και εμείς, και εσείς φαντάζομαι προσπαθείτε να βγάλετε άκρη. Εγώ είμαι φανατικός οπαδός της ΔΕΗ. Αυτό ο καθένας έχει την επιλογή του. Θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να γυρίσουν στη ΔΕΗ, να γίνει μια ισχυρή εταιρεία, μονοπόλιο για μένα, προκειμένου να ρίξει τις τιμές, διότι θα έχει όλο τον ελληνικό λαό μαζί της. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σοφία Γαλάνη. Είναι νέα συνάδελφος, αρκετά σημαντική όμως, με πορεία μέχρι τώρα, και πολλά υποσχόμενη για το μέλλον. Έχει ένα στυλ και μια κριτική άποψη που έχουν πολύ λίγοι δημοσιογράφοι, νέοι δημοσιογράφοι. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε αύριο. Θα είναι εδώ και ο κύριος Στέργιος Καλόγυρος. Μας εγκατέλειψε σήμερα. Ελπίζω να σας ικανοποίησαμε όλες τις απορίες που έχετε για αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αθήνα με τον κύριο Ερντογκάν. Έχουμε μια διαφορετική άποψη και ματιά από άλλα δελτία και άλλους δημοσιογράφους. Αυτή είναι η ζωή και αυτή είναι η δημοκρατία. Να έχουν όλοι χώρο να εκφράζονται ελεύθερα και εσείς να κρίνετε. Καλό σας βράδυ, καλές γιορτές, με πολύ μεγάλη τύχη για όλους. We'll be right back.